Πάμε στο Βερολίνο, στον Παντέλη Βαλασόπουλο, διότι οι Γερμανοί κάνουν δραματικές εκτιμήσεις για το πόσο θα κοστίζει η ενέργεια στο μέλλον και οι λογαριασμοί βεβαίως που θα πληρώνουν οι καταναλωτές. Βεβαίως. Καλησπέρα. Σήμερα ο πρόεδρος των Γερμανικών Δικτύων Ενέργειας, ο κ. Μίλα, είπε ότι εάν κάποιος μέχρι τώρα ένα νοικοκυριό πλήρωνε 1.500 ευρώ, ο λογαριασμός που θα του έρθει στο μέλλον θα είναι 4.500 ευρώ. Δηλαδή όλοι να πιστεύουν, να ξέρουν ότι θα τους έρθει ο τριπλάσιος λογαριασμός. Εάν πλήρωνες 500 ευρώ θα είναι 1.500. Αν πλήρωνες 1.500 θα είναι 4.500. Τριπλασιασμός λοιπόν των τιμών της ενέργειας για τους Γερμανούς, προειδοποιούν οι Γερμανοί. Μιλάμε τώρα για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, Πόπη. Έτσι. Ότι θα είναι η τριπλάση από ό,τι ήταν την ίδια περίοδο πέρσι. Έρχονται πολύ χοντροί λογαριασμοί και γι' αυτό τους προετοιμάζουν να κάθονται την ώρα που θα ανοίξουν το φάκελο. Επίσης να σου πω ότι σύμφωνα με κάποιους παράγοντες της ενεργειακής αγοράς πρέπει να μπει πλαφόν στην τιμή της ενέργειας στη Γερμανία. Όμως η κυβέρνηση λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κάνει. Το πλαφόν θα είναι κοστοβόρο και δεν θα φέρει καμία απάντηση σε όλα τα προβλήματα και επίσης θα σταματήσει τους πολίτες από το να κάνουν λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επίσης να σου πω τώρα ότι η Ελλάδα ξεκίνησε στη Γερμανία μία καμπάνια μέσω της εφημερίδας Bild, στην οποία καλεί τους Γερμανούς πολίτες, εάν θέλουν να αποφύγουν την ενεργειακή κρίση, να κλείσουν δηλαδή τα σπίτια τους το χειμώνα στη Γερμανία και να έρθουν να κάνουν χειμώνα ωραίο στην Κρήτη. Μιλάει ο Υπουργός Τουρισμού. Δηλαδή. Να ξεχειμωνιάσουν στην Κρήτη, τους καλεί ο Υπουργός Τουρισμού της Ελλάδας, ο κύριος Χικίλιας, μέσω της Bild, λέει ελάτε να κάνετε χειμώνα στην Κρήτη και ο Δήμαρχος Χανίων λέει ελάτε στην Κρήτη, έχουμε το καλύτερο κλίμα, δεν χρειάζεται ούτε σόμπα να ανάψετε το χειμώνα. Θα μείνετε εδώ με 300 ευρώ το μήνα και θα σας περιποιούμαστε. Πάντως, Παντελή, κυρίες και κύριοι, σε κάθε κρίση βρίσκει κανείς και τις ευκαιρίες του. Να αναδεικνύει τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλευτεί.